θα τον βγάλει στην άκρη και θα τον φωνάσουμε για έλεγχο. Αυτό λοιπόν θα γίνει αυτόματα. Υπουργέ, αν δικαιολογούνται, σήμερα 100, έκανα ανάληψη αύριο 50, μετά πήγα κατέθεσα τις άλλες 50. Δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Καταρχήν τελειώστε τα κάπιτα κοντρός πρώτα, γιατί αυτά όλα που δεν γίνονται τώρα. Όχι, παιδιά, γίνονται. Δεν παίρνει και βάζει και παίρνει. Όχι. Τελειώστε τα κάπιτα κοντρός να ομαλοποιηθεί το πράγμα και μετά τα κάπιτα. Και αυτό θα γίνει. Αυτό που έχει βάλει στη γωνιά όλα τα λεφτά είναι προϊόν αποταμίευση ή άλλο χρόνων. Δεν μπορεί να του κάνει έλεγχο για μια χρονιά. Δεν έχει λόγο να φοβάται ο πολίτη. Ναι. Δεν έχει λόγο ο πολίτη να φοβάται όταν τα χρήματά του μπορεί να δικαιολογηθούν από τι φορολογικέ δηλώσει ή από οτιδήποτε άλλο. Πολύς γιατί δεν είναι μόνο οι φορολογικέ δηλώσει, είναι και άλλα πράγματα. Είναι μια αποζημίωση που μπορεί να πάρει κάποιο. Δεν έχει σχέση να φοβάται αυτό. Τώρα που τόμε την κουβέντα τα κάπιτα κοντρό, πότε θα τελειώσουν. Αυτό αφορά άλλον υπουργό. Ξέρω, ναι. Εσείς, αφορά και εσάς όμως. Εμείς αυτό που έχουμε εικόνα είναι ότι τα capital controls γίνονται συνεχώς πιο ελαστικά και από ό,τι φαίνεται σε λίγους μήνες θα τελειώσει αυτή η ιστορία και δεν θα έχουμε πρόβλημα. Είναι το τελευταίο. Αλλά μια και μιλάμε για τα capital controls, επειδή και εγώ μιλάω με πολλούς πολίτες, οι πιο πολλοί μου λένε ότι μα 420 ευρώ τη βδομάδα εγώ δεν έχω να πάω να πάρω. Καλά σας λένε. Δεν έχω τόσα χρήματα. Για ποιο πράγμα συζητάτε? Καλά σας λένε. Δηλαδή, πολλοί κόσμοι. Αλλά δεν είναι μόνο όμως αυτό. Ναι. Είναι και οι επιχειρήσεις γύρω-γύρω και τα μαγαζιά. Οι επιχειρήσεις πρέπει να διευκολυθούν και νομίζω έχουν βρεθεί τρόποι εκεί. Όχι, δεν έχουν. Αλλά για τους πολλούς πολίτες συζητάμε για κάποια πράγματα που δεν τους αφορούν τελικά. Τους αφορά όμως, κύριε Υπουργέ, και το ξέρεις πολύ καλά, ότι θα χάσουν τη δουλειά τους στο τέλος αν το μαγαζί δεν πάει καλά λόγω των capital controls. Σε αυτό το σημείο θέλω, με αφορμή αυτό που λέτε, να κάνω μια γενική παρατήρηση. Μερικές φορές ακούμε μια κριτική, τα ακούσαμε και 3 και 2 μέρες στη Βουλή, και ακούμε γενικώς μια κριτική για όλα αυτά που κάνει η κυβέρνηση, σαν να έχουμε δεδομένα κάποια πράγματα και να έχουμε τελειώσει. Να ξεκαθαρίσω κάτι. Κάναμε τη συμφωνία. Πάμε να υλοποιήσουμε τη συμφωνία, και αν ο έλεγχος της συμφωνίας αποδείξει ότι πάμε καλά, τότε θα πάρουμε τη χρηματοδότηση. Δεν έχουμε πάρει ακόμα χρηματοδότηση. Ναι. Από το καλοκαίρι του 2014 έχει να πάρει χρηματοδότηση το ελληνικό κράτος από το εξωτερικό. Εάν δεν υλοποιηθούν, γιατί ορισμένοι βγαίνουν και κάνουν κριτική, και γιατί δεν κάνετε αυτό και γιατί δεν κάνετε τ' άλλο. Να καταλάβουν όλοι, το έχει πει ο κ. Τσακαλώτος με τον πιο σαφή τρόπο, ότι εάν δεν υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία και δεν περάσει αξιολόγηση, δεν θα υπάρχει χρηματοδότηση. Μάλιστα. Ναι. Επειδή έχω ένα μήνυμα από ένα, για να κλείσουμε, ένα μήνυμα από ένα θαυμαστή σας. Ο πιο χαρούμενος υπουργός οικονομικών που έχει περάσει. Αυτό είναι, ας πούμε, για να μας μπολιάζετε αισιοδοξία, το έχετε αυτό. Όχι. Ή όντως πάμε καλά? Όχι, διότι έχω την αίσθηση και από μέσα ότι πάμε καλά. Και έχω την αίσθηση ότι η ελληνική κοινωνία έχει καταλάβει τον αγώνα που δίνουμε και τον στηρίζει. Αυτό που γράφετε ότι υπάρχουν τρύπες στα έσοδα και ότι θα τα βρούμε μπροστά μας σε 1-2 μήνες, έχετε μια εικόνα εσείς? Όντως υπάρχουν τρύπες που θα κλειδούμε να τα... Ο Αύγουστος πήγε καλά. Ο Αύγουστος πήγε καλά. Ο Σεπτέμβριος σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2014 έχει μια διαφορά, διότι το Σεπτέμβριο του 2014 είχαμε τον ένφια. Μόλις πέσει μέσα ο ένφια του Οκτωβρίου θα αλλάξει η εικόνα. Να μας ξαναπείτε και... πότε ανεβαίνουν τα καθαριστικά του ένφια, γιατί είναι άμεσο και το 15 μέχρι 15. Τα καθαριστικά περίπου στις 15 του μηνός είναι η ημερομηνία, 15-20 του μηνός που θα είναι. Η απόφαση για τις 100 δόσεις που θα βγει αμέσως στο επόμενο χρονικό διάστημα. Πότε? Η απόφαση δεν είναι κυκλοφορίας. Μέσα στον Οκτώβριο τα έχουμε όλα αυτά. Θα έχετε αναγράψει αρκετά πράγματα. Με την πληρωμή του 30-40% του προστίμου που εκκρεμεί στις φορολογικές υποθέσεις που στα δικαστήρια λέει, δεν ξέρω τι ακριβώ. Δεν είναι 30-40, είναι 50%. Έχετε κάτι να πείτε? Τώρα είναι σαφές το ερώτημα και δεν θέλω να πω κάτι για να μην μπερδέψω τον κόσμο. Ευχαριστώ. Όχι, κλείσαμε, Βαγγέλη. Ευχαριστούμε, Υπουργέ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια και να μην ανησυχείτε. Να είστε καλά. Δεν ανησυχούμε καθόλου.